Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 30 Μαΐου. Ας δούμε μαζί τους κυριότερους τίτλους του δελτίου μας. Τραγικό ναυτικό δυστύχημα σε μικρή μονάδα εχθειοκαλλιέργειας με θύμα έναν Αιγύπτιο εργάτη 41 ετών, πατέρα τριών παιδιών. Το Σάββατο γύρω σε 9 και 20 το πρωί ενημερώθηκε η υπηρεσία μας ότι στην περιοχή Παντουκιός, σε μία από τις εχθειοκαλλιέργειες, ένα βοηθητικό εχθειοκαλλιέργειας κατά την εκτέλεση κάποιων εργασιών ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τα δύο άτομα τα οποία βρίσκονταν. Σε κλίμα συγκίνησης και κατάνοιξης τελέστηκε ο Μέγας Πατριαρχικός Εσπερινός στον ιστορικό ναό της Παναγίας Αλατσατιανής το απόγευμα του Σαββάτου, χωροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου και παρουσία απογόνων προσφύγων και αλατσατιανών από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ονία. Ήλθαμε, πατέρες και αδελφοί, για να πατήσουμε τα ξακουστά, άσπρα και μαύρα βότσαλα της αυλής της μεγαλόπρεπης αυτής βασιλικής με τα υπέροχα γεωμετρικά σχήματα και τον δικέφαλο αετό που έκαναν, που κατασκεύασαν μερακλίδες, μάστορες ή μαστόροι πριν από 170 χρόνια. Και αν δεν σώζονται όλα στην αρχική τους μορφή, σώζονται όμως οι μνήμες, ο πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα που συνεχίζουν οι Ενελλάδοι και οι Απανταχού Αλατσατιανοί μέχρι και της Αμερικής, όπου ο συμπατριώτης σας, αδελφός Μητροπολίτης Σικάγου, κύριος Ιάκωβος, συχνά ταξιδεύει με τη σκέψη του. Σοβαρή έκρηξη με γκαζάκια σε σταθμευμένο μηφορτηγό στη Φτωχιά Προκυμαία. Φαινόμενα αλλά Αθήνα είχαμε στις 3.30 το πρωί τα ξημερώματα. Σήμερα όταν άγνωστοι δράστες στο αυτοκίνητο το οποίο βλέπετε, φορτηγό το οποίο χρησιμοποιεί ένας οπωροπόλης, έβαλαν από κάτω γκαζάκια, έφτακτα αλικά και δημιούργησαν έκρηξη. Η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη από το σημείο αυτό. Μπορεί να φανεί η ζημιά. Η προβληστική ήρθε αμέσως, αλλά είχε σπέσει η ιδιοκτήτης, ο οποίος μένει ακριβώς δίπλα. Φαίνεται η ζημιά που έχει υποστεί το όχημα, που είναι αρκετά σημαντική. Να μιλήσουμε λίγο μαζί του. Αυτόματο μηχάνημα συναλλαγών εγκαθιστά στην άγωνη περιοχή της Βολισσού η Marfin Bank. Πείτε μας σχετικά με την κίνηση που έκανε η Marfin για να τοποθετήσει το ATM στην περιοχή των Βορειοχώρων, στη Βολισσό συγκεκριμένα. Ναι, ήταν ένα αίτημα και φορέων της περιοχής και του Δημουχείου και γενικότερα πολλών φορέων της Χίου, επειδή υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα με την ανάληψη των χρημάτων κατά κανόνα στην περιοχή. Λόγω του ότι αναλάβαμε τη μισθοδοσία και του Δήμου και υπάρχουν μισθοδοτούμενοι στην περιοχή δημοτικοί υπάλληλοι, θεωρήσαμε σκόπιμο να βάλουμε ένα ATM, που όμως επειδή έχει πολύ μεγάλο κόστος το ATM, δηλαδή το κόστος ενός ATM off-site εκτός τράπεζας είναι περίπου 15.000 το χρόνο, ζητήσαμε και από το Δήμο και από τους φορείς να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια για να μπορέσουμε να παραμείνει εκεί πέρα. Και όταν λέω να στηριχθεί, εννοώ ότι θα πρέπει και οι κάτοικοι της περιοχής να μας ανοίξουν λογαριασμούς. Το Εργατικό Κέντρο διοργανώνει ομιλία του Επιστημονικού Διευθυντή του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, Σάββαρο Μπόλη, για την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση. Θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους εργαζόμενους για την άφιξη του καθηγητή εργατικού δικαίου, του κυρίου Ρομπόλη, ο οποίος θα φτάσει Παρασκευή απόγευμα, από τις 5.30 μέχρι τις 8.30-9 η ώρα περίπου, μαζί με συνεργάτες του, οι οποίοι θα μιλήσουν αποκλειστικά για εργασιακές σχέσεις και για το ασφαλιστικό. Όπως